Σήμα κινδύνου εξέπεμψε για ακόμα μία φορά η δεύτερη παθολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, που εν μέσω γενικού συναγερμού υπό το φόβο των ιώσεων και δι' του κορονοϊού βρίσκεται υποστελεχωμένη να υπολειτουργεί. Δεν μπορεί οι δύο εναπομείνοντες γιατροί από τις 7 οργανικές θέσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση και παραδείγματος χάρη σε αυτή την εποχή που υπάρχουν αυτές οι ιώσεις. Δυστυχώς πάλι φέτος την περίοδο υγειονομικών κρίσεων. Φτάσαμε με τον κόπο στο χτένι, στο πρόβλημα των γιατρών και της έλλειψης γιατρών στα διάφορα τμήματα αιχμής του νοσοκομείου. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που οι αρμοδίοι κρύβουν υιοθετώντας ημίμετρα κάτω από το χαλί. Χρόνια και χρόνια το λέμε, το ξαναλέμε, υποστελεχώνεται κάθε χρόνο η κλινική και έχουν βρει το τρίκ τα τελευταία χρόνια με τους επικουρικούς γιατρούς. Αλλά δυστυχώς είναι ημερομηνία λήξης. Αυτά τα προβλήματα δυστυχώς δεν λύνονται ούτε με προσωρινές λύσεις μετακινήσεις γιατρών από άλλα τμήματα, το οποίο θα έχει σε συνέπεια επιβάρηση των άλλων τμήματων. Στη δεύτερη παθολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου υπάγεται και το υπατολογικό ιατρείο, το οποίο παρακολουθεί εκατοντάδες ασθενείς με χρόνια υπατοπάθεια από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και τα γύρω νησιά. Μάλιστα, είναι τέτοια η προσέλευση των ασθενών που σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, ο ενδεικτικός χρόνος αναμονής για ραντεβού φτάνει έως και τους 7 μήνες. Δύο γιατροί. Με δύο γιατρούς λοιπόν η εφημερία δεν βγαίνει από 7 οργανικές θέσεις που ξαναλέω. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε αυτό το πρόβλημα να λυθεί άμεσα. Επιτέλους, θα πρέπει να κατανοήσουν οι ειδικούντες ότι το πρόβλημα λύνεται μόνο με μόνιμες προσλήψεις. Όπως αναφέρεται στην επιστολή αγωνίας των γιατρών της κλινικής, είναι αδύνατο να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία τόσο του υπατολογικού ιατρείου όσο και της δεύτερης παθολογικής κλινικής, γιατί η αδυναμία των ιατρών να ανταπεξέλθουν θα οδηγήσει τελικά σε μη ασφαλή λειτουργία για τους ασθενείς. Περιμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή να δοθεί μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα άμεσα, μέχρι να έρθουν οι πολυπόθετες προσλήψεις μόνιμων ιατρών που χρόνια περιμένουμε. Πρέπει να στελεχωθούν τα τμήματα και ειδικά τα τμήματα πρώτης γραμμής και αιχμής με μόνιμους γιατρούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου δρομολογείται η μετακίνηση στη δεύτερη παθολογική γιατρού από άλλη κλινική του Βενιζελίου προκειμένου να δοθεί μια ακόμα παράταση ζωής. Έχει ανακοινώσει ότι θα γίνει rotation από άλλες κλινικές. Δεν ξέρουμε κατά το πόσο θα εφαρμοστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και άλλες κλινικές έχουν και αυτές τις εφημερίες. Είναι μέρα παραμέρα την εφημερία του νοσοκομείου και καταλαβαίνετε ότι και με το ελάχιστο προσωπικό που έχουν και οι άλλες κλινικές, γιατί δεν είναι και αυτές ελεγχομένες, είναι υποστελεχωμένες και αυτές. Θα υπάρχει πρόβλημα.